Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, ολοκληρώθηκε το απόγευμα της 4ης 30 Ιουνίου η συνάντηση της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κατερίνας Μπατζελή με τον πρέσβη της Αργεντινής στην Ελλάδα, Χόρχε Αλεχάνδρο Μαστροπιέτρο. Στόχος του ραντεβού, στο οποίο παραβρέθηκε και η Γενική Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του ΙΠΑΤ, Γεωργία Μπαζιώτη, ήταν να αρθεί το αδιέξοδο που έχει προκύψει ύστερα από το άτυπο εμπάργκο που έχει επιβάλει η Αργεντινή στις εισαγωγές ελληνικών κονσερβών ροδακίνων. Όπως προκύπτει ωστόσο από τις δηλώσεις τόσο της Υπουργού όσο και του Αργεντίνου πρέσβη, οριστική λύση δεν βρέθηκε. Οι οριστικές τιμές για κάθε είδος ασπεριδοειδούς που παραδόθηκε για μεταποίηση κατά την περίοδο από 1η-3η 2009 έως 31-12 2009 στο πλαίσιο εφαρμογής του καθεστώτος της συνδεδεμένης ενίσχυσης καθορίστηκαν με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής. Για τα πορτοκάλια, για την κατηγορία από 1.000 μέχρι 3.000 κιλά το στρέμμα, η τιμή καθορίστηκε στα 142,8 ευρώ το στρέμμα. Για την κατηγορία από 3.001 κιλά και άνω ανά στρέμμα, η τιμή καθορίστηκε σε 428,4 ευρώ το στρέμμα. Με διακοπή των κοινοτικών επιδοτήσεων προς τους αγρότες και τους ψαράδες των κρατών μελών που έχουν έλλειμμα άνω του 3% ως ποσοστό του ΑΕΠ, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα φυσικά, προτείνει ο Επίτροπος Όλιρεν να απειλούνται οι άτακτες οικονομίες της Ευρωζώνης. Στο κείμενο πρόταση περιλαμβάνεται η επισήμανση ότι στόχος δεν είναι να πληγεί το εισόδημα των αγροτών, αφού θα είναι στη διακριτική και οικονομική ευχέρεια του κάθε κράτους μέλους να δώσει από τον εθνικό προϋπολογισμό τις αντίστοιχες επιδοτήσεις.